Γεια χαρά, μπηγκίστη, τι κάνετε, μπήκε εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο και σήμερα έχουμε τη χαρά του κάθε Έλληνα gamer. Έχουμε την τιμή λοιπόν να δοκιμάσουμε μια pre-alpha από ένα ελληνικό παιχνίδι. Tenebra Studios μας προσφέρει να δούμε το development build του D&D, το Dungeons and Disco. Ένα, θα έλεγα, ωραίο σαν τίτλο, πάρα πολύ. Παιχνιδί το οποίο είναι σε development και το συγκεκριμένο μας δείχνει γενικά την ατμόσφαιρα, το φωτισμό και την κίνηση που θα έχει. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο δεν έχουμε κάποιο inventory ή οτιδήποτε, μπορούμε να περπατήσουμε, να τρέξουμε και γενικά να δούμε την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά εκεί πέρα για εμάς. Και πάμε λίγο να δούμε έτσι μια γρήγορη ματιά όσον αφορά την ομαλή κίνηση και γενικά τι έχει να μας δώσει το παιχνίδι προς το παρόν. Λοιπόν, είμαστε σε ένα dungeon το οποίο βλέπετε ότι έχουν αρκετά προσέξει τον φωτισμό. Επίσης, να αναφέρουμε την ατμοσφαιρικότατη μουσική που έχει το παιχνίδι. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον ήχο και αυτή τη στιγμή με τα κράκερ μου νιώθω τον ήχο πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ωραίος φωτισμός και ωραία textures έχουν χρησιμοποιηθεί για το development του παιχνιδιού και εδώ πέρα είναι το κυρίως δωμάτιο. Πάμε να κάνουμε έτσι ένα dungeon exploration. Λοιπόν, με το shift τρέχουμε. Καλή κίνηση. Τα γραφικά αυτή τη στιγμή τα έχω στο beautiful νομίζω. Υπάρχει και παραπάνω, υπάρχει fantastic. Εντάξει, μου λαγκάρει λίγο γιατί γράφω και το βίντεο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα το στήσιμο γενικά. Εδώ πέρα είναι το κεντρικό δωμάτιο. Ωραία textures έχουν χρησιμοποιηθεί στο ξύλο, το οποίο δεν δείχνει απλά texture. Έτσι δείχνει σαν είναι ανάγλυφο κανονικά. Προσεγμένα και τα benches εδώ βλέπουμε ότι φαίνεται σαν να έχουν φτιαχτεί σανίδα σανίδα. Στο κέντρο υπάρχει φωτιά και εδώ πάνω υπάρχουν και μπουκάλια και διάφορα διακοσμητικά στοιχεία. Ένα που μου άρεσε πάρα πολύ είναι στις κολόνες εδώ, που έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το gloss effect και αντικατοπτρίζεται πάνω, άμα το δείτε δηλαδή όπως πηγαίνει δεξιά αριστερά, αντικατοπτρίζεται το φως απάνω στο υλικό με το οποίο είναι φτιαγμένες οι κολόνες. Πάμε να κάνουμε λίγο exploration. Βλέπετε και πάνω δεξιά ότι υπάρχει ένας χάρτης ο οποίος δείχνει σιγά σιγά πώς ανακαλύπτεται όλος ο χάρτης όσο εσύ περπατάς μέσα στο παιχνίδι. Πάρα πολύ καλή δουλειά θα έλεγα για αρχή. Το παιχνίδι φτιαγμένο στη Unity Engine και σας δίνει, όπως είπα και στην αρχή, την ευκαιρία να κάνετε ένα explore για το τι έχει να επακολουθήσει στο παιχνίδι, το οποίο θα έχει στο γενικό development μετά. Θα υπάρχουν quest, combat system, inventory, πάρα πολλά πράγματα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που κάνω το πρώτο ελληνικό review, νομίζω, όχι το δεύτερο ελληνικό review σε παιχνίδι. Το παιχνίδι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Game Jolt. Θα σας έχω από κάτω ένα link να κατεβάσετε, να βρείτε και εσείς το pre-alpha demo του Dungeons and Disco D&D αλλιώς. Βλέπετε ότι έχει χρησιμοποιηθεί αρκετή λεπτομέρεια γύρω γύρω, έτσι. Απάνω φαίνεται σαν να είναι από ξύλο φτιαγμένο το ταβάνι. Ένα sewer system υπόνομοι ας πούμε, δηλαδή στα ελληνικά. Πιστεύω ότι θα μπουν τέρατα και όλα αυτά, ας πούμε, θα είναι σε στυλ RPG το παιχνίδι. Είχαμε μια ευκαιρία έτσι να το δούμε, να δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Γενικά έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως είπα και στην αρχή, πάρα πολύ ωραίοι φωτισμοί. Κοιτάξτε πίσω, ας πούμε, η φωτιά που τρεμοπαίζει και φαίνεται τα έπιπλα και αυτά στον τοίχο να αντικατοπτρίζεται έτσι η σκιά. Για μένα πάρα πολύ καλή προσπάθεια και από τις τίμιες προσπάθειες τις ελληνικές. Θα χαρά πάρα πολύ να παίξω το κεντρικό παιχνίδι όπως θα βγει. Το final build ας πούμε. Και ευτυχώς έτσι μας δίνεται ευκαιρίες να βλέπουμε και ελληνικά παιχνίδια υποστηρίξε έτσι γενικά το ελληνικό development στα παιχνίδια γιατί έχουμε δει αρκετά δείγματα τον τελευταίο καιρό τα οποία έτσι είναι πολύ καλά.
και ομάδες οι οποίες δεν έχουν την προώθηση. Κοιτάξτε εδώ πάνω texture, έτσι, πολύ ωραίο στον τοίχο. Και ομάδες οι οποίες δεν έχουν την προώθηση που χρειάζεται. Θα έχουμε σύντομα νέα. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα πάει πολύ καλά στο development. Το dungeon είναι, νομίζω, γίνεται random spawn, που λέμε. Randomly generated, θα έλεγα. Οπότε κάθε φορά που θα αλλάζεις, νομίζω ότι θα αλλάζεις δωμάτιο, λογικά θα αλλάζει και αυτό randomly. Κάθε φορά θα είναι διαφορετικό, οπότε η μηχανή έτσι είναι. Αυτά από μένα, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Υποστηρίξτε κάτι τέτοιες ενέργειες, γιατί χρειαζόμαστε και εμείς τα δικά μας παιχνίδια. Α, εδώ να προχωρήσω λίγο ακόμα προς την αρχή. Νομίζω ότι θαυμαστικό σου δείχνει από που ξεκινάς. Πάρα πολύ ωραίος φωτισμός εδώ. Εντάξει. Έχει προσεχθεί το παιχνίδι στο φωτισμό αρκετά. Λοιπόν, εδώ είναι η αρχή μας, έτσι, και η δισκομπάλα εδώ. Λοιπόν, πηδάς με το shift, τρέχεις. Αυτά μπορείς να κάνεις προς το παρόν στο alpha build. Α. Έτσι, σαν ανάπτυξη το φως, αλλάζουν οι φωτισμοί. Ίσως τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει από κάπου να φαίνεται η μέρα. Έξω από κάπου να ξημερώνει και να φαίνεται μέσα. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν να κάνει τα παιδιά. Αν και δεν νομίζω να είναι κάπως έτσι. Απλά είναι ο φωτισμός του dungeon, έτσι, του μπουντρουμιού. Λοιπόν, ήμουν ο Μπίκι. Ήταν το Dungeon σε Disco από την Tenebra Studios στην ελληνική. Θα σας έχω κάτω links να δείτε κι εσείς. Και links να κατεβάσετε την pre-alpha έκδοση να την παίξετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Ήμουν ο Μπίκι και ήταν το Dungeon σε Disco. Φιλιά σε όλους!